Μετά τον Αρσανά της Χιλανδαρίου και δίπλα από τη Ρούς στη θάλασσα, μέσα σε ένα γαλινεμένο ορμίσκο, ευρίσκεται το μοναστήρι της Εσφυγμένου που γιορτάζει την ανάληψη του Κυρίου 40 μέρες μετά το Πάσχα. Σχετικά με την ονομασία της Μονής παρατηρείται μεγάλη διαφωνία μεταξύ των ερμηνευτών και των ερευνητών. Σύμφωνα με μία γνώμη, αυτή οφείλεται στη θέση της Μονής ανάμεσα στους τρεις λόφους της ζωοδόχου πηγής Σαμαρίας και Γρυμποβίτσας, από τους οποίους κατά κάποιο τρόπο μοιάζει σαν να περισφύγεται πάνω σε αυτό ο Ιωάννης Κομνηνός στο βιβλίο του «Προσκυνητάριον του Αγίου Όρους του Άθωνος», ανάμεσα σε άλλα γράφει «Ονομάζεται του Εσφυγμένου διότι είναι ανάμεσα σε τρία βουνάκια περιορισμένο σημά εις των Αγιαλών». Άλλοι υποστηρίζουν την άποψη το όνομα αυτό έχει σχέση με τον ιδρυτή και ανακαινιστή της Μονής που ήταν κάποιος μοναχός μονοχήτων σκηνίου σφιχτό εζωσμένος. Η ίδρυση της Μονής καθώς και εκείνης του Ξηροποτάμου αποδίδεται από την αγιορείτικη παράδοση στον αυτοκράτορα Θεοδόσιο το Δεύτερο και την αδελφή του Πουλχερία 5ος αιώνας. Η Μονή αυτή όμως σύμφωνα με την ίδια παράδοση καταστράφηκε αργότερα από ένα βράχο που ξεριζώθηκε από το βουνό και έπεσε κατά πάνω της. Λένε μάλιστα ότι στα ερείπια σώζονται μισό χιλιόμετρο πέρα από το σημερινό μοναστήρι. Αλλά μην μπορώντας φυσικά να στηριχτούμε στις πληροφορίες αυτές, παραμένουν για την ώρα άγνωστοι ο ιδρυτής και ο ακριβής χρόνος της ιδρύσεως Ιεράς Μονής Εσφυγμένου. Με κάποια βεβαιότητα μπορούμε να τοποθετήσουμε την ίδρυσή της στο τέλος του 10ου στις αρχές του 11ου αιώνα, όπως μαρτυρούν διάφορες γραπτές πηγές της εποχής αυτής. Έτσι, για πρώτη φορά αναφέρεται στο εγκλητικό λεγόμενο γράμμα του Παύλου της εποχής αυτής, του Παύλου Ξηροποταμινού 1016 μετά τη διαθήκη του μοναχού Δημητρίου του Χαλκαίος 1030, όπου υπογράφει σαν εκτελεστής της ο Θεόκτιστος μοναχός και καθηγούμενος της Μονής Εσφυγμένου στο τέλος στο β' τυπικό του Αγίου Όρους 1046. Η Μονή μέχρι την τουρκική κατάκτηση πέρασε μία περίοδο ακμής από κάθε άποψη. Σε αυτό συνετέλεσαν ο καθένας με τον τρόπο του, πολλοί αυτοκράτορες του Βυζαντίου και ηγεμόνες όλων των Ορθοδόξων χωρών, όπως ο Ιωάννης V Παλαιολόγος, ο Κράλης Σερβία Στέφανος Δέλτα, ο Δεσπότης Γεώργιος Βράγκοβιτς και άλλοι. Δυσάρεστη ίσως παρένθεση στα ευτυχισμένα αυτά χρόνια της Μονής, αποτελούσαν οι συνεχείς αντιδικίες της για οριακές και εκτιματικές διαφορές με τη γειτονική Μονή του Βατοπεδίου και οι διάφορες πειρατικές επιδρομές, επίσης δύο πυρκαίες που έλαβαν χώρα τον 14ο αιώνα. Ειδικά όμως το μοναστήρι υπέφερε πολλές φορές από τις πειρατικές επιδρομές λόγω της θέσης του στο απάνεμο εκείνο μέρος της θαλάσσας που το καθιστούσε εύκολη λία των κουρσάρων, όπως αναφέρουν οι ενθυμίσεις σε τρία χειρόγραφα. Αριθμός 414 και 296 της Μονής. Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν η ολοκληρωτική σχεδόν ερήμωσή της. Οπότε βρήκαν ευκαιρία οι διπλανές μονές Χιλανδαρίου και Ζωγράφου να πάρουν διάφορα κτήματά της και να έχουμε νέες φιλονικίες και διάφορους δικαστικούς αγώνες. Ο δε προηγούμενος γέρον ο Ευθύμιος του είχε χαρίσει στους Χιλανδαρινούς τα κτήματα χωρίς να υπάρξουν διενέξεις. Η Μονή κατόρθωσε να ξεπεράσει τις διάφορες καταστροφές και δυσκολίες της, όπως φαίνεται από ένα έγγραφο του έτους 1569 που αναφέρει 51 μοναχούς να εργάζονται δραστήρια για την ανασυγκρότησή της. Αργότερα
Το 655, το 1655, ο τσάρος της Ρωσίας Αλέξιος, ύστερα από νέες περιπέτειες της Μονής, έδωσε τη σχετική άδεια στους ευσυγχρονίτες μοναχούς να περιοδεύουν κάθε 5 χρόνια στη χώρα του και να συγκεντρώνουν εράνους. Εξάλλου, την ίδια εποχή φρόντισαν για αυτή και οι ηγεμόνες της Μολδοβλαχίας. Στις αρχές του 18ου αιώνα και στη συνέχεια ευεργέτησαν τη Μονή οι Μητροπολίτες Μελενίκου Γρηγόριος, που εδώ σαν μοναχός της και φρόντισε την ανακαίνισή της, και ο Θεσσαλονίκης Δανιήλ, που τακτοποίησε τα οικονομικά της και την έκανε κοινόβιο. Ύστερα από τη συγκατάθεση της κοινότητας και του Πατριάρχου Γερασίμου, το σχετικό συγκύλιο εκδόθηκε από τον Εθνομάρτυρα Πατριάρχη Γρηγόριο τον Πέμπτο το 1797, που φρόντισε για την ανοικοδόμηση της Νότιας Πτέρυγας, που στο μεταξύ είχε πέσει. Πολλές εργασίες έγιναν επίσης την εποχή αυτή από τους ικανούς ηγουμένους Ακάκιο, Ευθύμιο, Θεοδόρητο και Αγκαθάγγελο, από τους οποίους προέρχονται όλα τα σημερινά κτίρια. Τότε λειτουργήσε στη Μονή για πολύ χρόνο μία γεωγραφική σχολή με τον ηγούμενο Λουκά, διάδοχο του Αγκαθαγγέλου, και προσέφερε σε αυτήν πολλές υπηρεσίες. Κατά την Ελληνική Επανάσταση, η Μονή Εσφυγμένου, καθώς βρισκόταν πρώτη προς τη μεριά του κόσμου, υπέφερε πολλά από τους Τούρκους που ήρθαν εξαγριωμένοι στο όρος. Αλλά κατά την περίοδο αυτή παρουσίαζε κάποια ανάπτυξη και πρόοδο. Το αφιερωμένο στην ανάληψη του κυρίου καθολικό της Μονής κτίστηκε από το ηγούμενο Θεοδόρητο 1806-1810 στη θέση του παλαιότερου ναού, και σύμφωνα με τον τύπο των άλλων καθολικών, τα εγγένεια που έκανε ένα χρόνο αργότερα ο Πατριάρχης Γρηγόριος Πέμπτος, που βρισκόταν τότε στο Άγιον Όρος. Το έργο της ανέγερσης βοήθησε πολύ ο Μητροπολίτης Κασανδρίας Ιγνάντιος, που διέθεσε για το σκοπό αυτό ολόκληρη την ατομική του περιουσία. Ο ναός ευρύχωρος και μεγαλοπρεπής σχηματίζει στη μολυβδοσχέπαστη στέγη του 8 τρούλους, από τους οποίους ο κεντρικός είναι μεγαλύτερος. Το υλικό μεταφέρθηκε από το νησί στην Τίνου εδώ, από όπου καταγόταν ο αρχιτέκτονας του Παύλος. Η τοιχογράφηση του ναού έγινε στα χρόνια 1811, κυρίως ναός, και 1818 ιερό βήμα, από τους γαλατσιάνους ζωγράφους Βεμνιαμίν, Ζαχαρία και Μακάριο, και του Νάρθηκα το 1841 από τους Ιωάσαφ, Νικηφόρο, Γεράσιμο και Άνθυμο. Σε αυτή την εποχή ανήκουν η Αγία Τράπεζα, τα Αναλόγια, τα Προσκυνητάρια, καθώς και το ξυλόγλυπτο κυλόκυρτο τέμπλο 1813, που επιχρυσώθηκε αργότερα 1846 και φέρει πλούσια φυτική διακόσμηση και διάφορες κτηνές στη ζώνη του, κυρίως από την Παλαιά Διαθήκη στην κάτω ζώνη του και την Καινή Διαθήκη. Θεωρείται από τα πιο αξιόλογα μεταβυζαντινά τέμπλα στο Άγιον Όρος. Τα δύο παρεκκλήσια, ο Εξονάρθικας και η μπροστά στην είσοδο του Καθολικού, προστέθηκαν το 1845 από τον Πατριάρχη Άνθυμο τον Έκτο, που ήταν προηγουμένως εσφιγμενίτης μοναχός. Μπαίνοντας στη Μονή από την κύρια είσοδο που συναντάμε, την Φιάλη του Αγιασμού, έξω από την νοτιοανατολική γωνιά του Καθολικού, κτίστηκε από τον ηγούμενο Ευθύμιο στη θέση της παλιάς Φιάλης, που προερχόταν από τα χρόνια του Ιωάννου Πέμπτου Παλαιολόγου, και στεγάζεται με θόλο, ο οποίος στηρίζεται σε 8 κιονίσκους, ανάμεσα στους οποίους είναι τοποθετημένα μαρμαρένια θωράκια με γλυπτό διάκοσμο. Απέναντι από την πρόσωψη του καθολικού βρίσκεται η κοινή τράπεζα της Μονής, που έχει σχήμα ορθογώνιο.
έργο και αυτή του Ευθυμίου στεγάζεται σε ανεξάρτητο οικοδόμημα μέσα στην αυλή 1810. Οι τοιχογραφίες της 1811 σώζονται πολύ μαυρισμένες από τις φωτιές που άναβαν μέσα εδώ οι Τούρκοι στρατιώτες κατά την Ελληνική Επανάσταση. Εκτός τώρα από τον κεντρικό ναό στη Μονή ανήκουν και 13 ακόμη παρεκκλήσια, 8 μέσα και 8 έξω από αυτή. Από τα πρώτα δύο σπουδαιότερα είναι των Εσοδίων και των Αρχαγγέλων δεξιά και αριστερά στη λυτή του Καθολικού. Τα υπόλοιπα έξι βρίσκονται σε διάφορα σημεία της Μονής των Αγίων Αναργύρων στο νοσοκομείο του Αγίου Ανθίμου πλάι στο Ηγουμενείο, όπου γίνονται οι κουρές των νέων μοναχών, του Αγίου Γεωργίου στην νοτιοανατολική γωνία, με ωραίο ξυλόγλυκο τέμπλο των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης από την είσοδο της Μονής το 1854, του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και των Αγίων Νείλο του Σοφού, Νείλου του Μυροβλήτη, Ιωάννου του Ελεήμονος στην Ανατολική Πτέρυγα. Όλα αυτά είναι χωρίς τοιχογραφίες, αλλά περιέχουν φορητές εικόνες, σε μερικές από τις οποίες διακρίνεται το χέρι του αγιογράφου Λουκά ή Πάπα Λουκά. Από τα εξωτερικά παρεκκλήσια αξίζει να αναφέρομεν του Αγίου Αντωνίου Πρετζεύσκη, το οποίο θα το δούμε αργότερα, το οποίο βρίσκεται απέναντι στη Μονή. Ο Όσιος αυτός είναι ιδρυτής της Λαύρας του Κιέβου και ταυτόχρονα θεμελιωτής του μοναχισμού της Ρωσίας. Τα άρα παρεκκλήσια είναι της κοιμήσεως της Θεοτόκου, στο κημητήριο του Αγίου Μοδέστου, των Αγίων Θεοδόρων και των Αγίων Πάντων. Από τα κοιμήλια της Μονής πολλά φυλάσσονται στο σκευοφυλάκιό της, όπου προσωρινά στεγάζεται μαζί με τη βιβλιοθήκη των χειρογράφων. Πάνω από τον άρθικα του Καθολικού υπάρχουν εδώ σταυροί, εγκόλπια, ιερά άμφια, λειτουργικά σκεύη και πολλά αντικείμενα. Πεπίσης ένα κομμάτι 305x280 από τη σκηνή του Μεγάλου Ναπολέοντα, δώρο του Πατριάρχη Γρηγορίου V προς τη Μονή, το οποίο και χρησιμοποιείται μία φορά το χρόνο της ημέρα της Αναλήψεως που γιορτάζει η Μονή σαν παραπέτασμα στη Βασίλειο Πύλη του Καθολικού. Εξάλλου, το Ιερό Βήμα βρίσκεται ο λεγόμενο Σταυρός της Πουλχερίας, λειψανοθήκες και πολλά κομμάτια από λείψανα Αγίων, καθώς και μία πολύ σπουδαία βυζαντινή εικόνα πάνω σε ψηφιδωτά μικρών διαστάσεων 15x007. Σε αυτή παριστάνεται ολόσωμος και σε μετοπική στάση ο Χριστός, ευλογώντας το δεξί του χέρι και κρατώντας το αριστερό του χέρι το Ευαγγέλιο. Το εικονίδιο αυτό περιβάλλεται από ένα ασημένιο πλαίσιο το οποίο εικονίζονται οι Απόστολοι, ενώ στο κάτω μέρος του είναι τοποθετημένα μικρά κομματάκια από λείψανα Αγίων. Στο παλαιό Ηγουμενείο υπάρχουν φορητές εικόνες, χρυσόβουλα, μολυβδόβουλα, συγγύλια και άλλα έγγραφα. Εδώ παρακολουθούμε ότι κατά την ώρα που ομιλούμε βλέπετε την υπέροχη αγιογράφηση που είναι έξω από τον Καθολικό μέσα στην εκκλησία, όπου εικονίζεται η Αποκάλυψη. Είναι μία από τις ωραιότερες εικόνες που θα βρείτε σε αγιογραφία σχετικά για την Αποκάλυψη. Εδώ βλέπουμε το εσωτερικό του Ιερού Ναού και έναν από τους τρίουλους που εικονίζει τους αρχαγγέλους. Τους Αγίους της Μονής μπορούμε να δούμε και διάφορες τοιχογραφίες που εικονίζουν διάφορους άλλους Αγίους. Το εσωτερικό του Καθολικού, εδώ μία εικόνα της Παναγίας, που πολλές φορές έχει ευωδιάσει σε πάρα πολλούς πιστούς ανθρώπους.
Εδώ βλέπουμε διάφορες άλλες τοιχογραφίες. Διαφόρους άλλους Αγίους. Η βιβλιοθήκη όπου ανεβαίνει κανείς από μία στενή ελικοειδή σκάλα περιέχει 372 χειρόγραφα από τα οποία τα 75 είναι περγαμηνά και μερικά εικονογραφημένα ανάμεσα στα οποία το σπουδαιότατο μηνολόγιο αριθμός 14 με τις 80 μικρογραφίες του. Εδώ βρίσκεται ακόμη γύρω στις 2.000 έντυπα βιβλία και πάνω από 6.000 φυλάσσονται σε άλλο σημείο του μοναστηριού, στον δεύτερο όροφο της βορεινής πλευράς. Η Μονή Εσφυγμένου ακολουθεί το κοινοβιακό σύστημα ζωής και κατέχει τη 18η θέση ανάμεσα στις 20 μονές του Άθο, αριθμεί συνολικά σήμερα από 105 μοναχούς. Εδώ είμαστε στην είσοδο της Ιεράς Μονής Εσφυγμένου, το κάστρο της Ορθοδοξίας μας. Εδώ βλέπουμε τον κήπο της Ιεράς Μονής Εσφυγμένου. Εδώ είμαστε στο παρεκκλήσι του Αγίου Αγαθαγγέλου, οσιομάρτυρος της Ιεράς Μονής Εσφυγμένου. Ο Άγιος Αγαθάγγελος ήρθε και μόνασε εδώ γιατί είχε αρνηθεί την πίστη στον Χριστό, όπου ο γέροντας του έβαλε πάνω από 1.000 μετάνοια σε ένα κανόνα για να πάει να ομολογήσει και να μαρτυρήσει. Πήγε, πράγματι ομολόγησε, έχισε το αίμα του για την πίστη του Χριστού και θεωρείται προστάτης της Μονής, διότι όταν είχαν κλειστεί οι μοναχοί από το διωγμό που υπέστησαν επειδή δεν ομολογούσαν τον αιρετικό πατριάρχη, όταν πήγε ο εκκλησιάρχης να ανοίξει την εκκλησία, του ήρθε στη μία άρρητος ευωδία. Αυτή η άρρητος ευωδία έβγαινε από τα κόκαλα του οσιομάρτυρος Αγαθαγγέλου, εις ένδειξη ότι ευαρεστείται ο Άγιος για τη μεγάλη ομολογία εναντίον του οικουμενισμού που κάνει το μοναστήρι. Ακόμη, όταν οι Τούρκοι αποκεφάλισαν τον Άγιο Αγαθάγγελο, ο του θαύματος, πριν τελευτήσει τελείως, σηκώθηκε επάνω, έκανε 3 μετάνοιες και με δίχως κεφάλι και αργότερα και αμέσως μετά ετελεύθησε. Παρέδωσε το πνεύμα του. Εδώ βρισκόμαστε στο κλεισάκι του Αγίου Αντώνιου Περτζέσκη. Ο Άγιος Αντώνιος Περτζέσκη, ο οποίος με όραμα από την Παναγία πήγε στη Ρωσία και μετέδωσε το μοναχικό σχήμα.
Εδώ πάμε στο ασκητήριο του Αγίου Αντωνίου. Εδώ είναι το σπήλαιο που ασκήτευε ο Άγιος Αντώνιος. Εδώ είναι το σπήλαιο που ασκήτευε. Εδώ βλέπουμε μια τυχογραφία από τη γυναίκα γεωγραφή ο γέρον Νύφων, πατήρ Νύφων. Και εδώ είναι το ασκητήριο εκεί που είμαι. Ο οποίος ήταν Εσφυγμενίτης, ένας από τους 9 Αγίους της Ιεράς Μονής Εσφυγμένου. Ακριβώς από πάνω από το μοναστήρι της Ιεράς Μονής Εσφυγμένου ασκήτευε ο Άγιος Αντώνιος. Εδώ είμαστε στο κημητήριο της Ιεράς Μονής Εσφυγμένου. Όσοι οι γεροντάδες, εδώ βρίσκονται οι κάρες τους.
Αυτή είναι η ματαιότητα. Έτσι θα καταντήσουμε όλοι. Εκεί θα καταλήξουμε. Και οι πλούσιοι και οι φτωχοί, και οι δούλοι και οι ελεύθεροι, όλοι, και οι γυναίκες και οι άνδρες. Οι μάταιες ειδονές θα μείνουν πίσω. Αλίμονος αυτούς που δεν. Και ας δούμε μερικούς γεροντάδες. Εδώ είναι ο ηγούμενος της Μονής Εσφυγμένου. Ο γέρον Αχίλλιος. Η ματαιότητα του κόσμου φαίνεται την τελευταία στιγμή του θανάτου. Εδώ είναι ο γέρονα Ευθύμιος, ο ηγούμενος της Μονής Εσφυγμένου, ο πρωί. Ένας πολύ ενάρετος γέροντας, ο οποίος βοήθησε εκατοντάδες ανθρώπους. Σε άλλους έδωσε το αγγελικό σχήμα, σε τουλάχιστον 33 μοναχούς έχει κάνει. Εδώ είμαστε στο καθολικό της Ιεράς Μονής Εσφυγμένου. Εδώ είναι η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Αρσανάρισσας που όταν έπεσε ένας βράχος ο του θαύματος ο άνθρωπος δεν έπαθε τίποτα. Ιάκωβος, δεν έχουν μείνει γραπτά. Για τον Άγιο Δομήτρο και για τον Άγιο Ιάκωβο δεν υπάρχουν γραπτά. Όχι, δεν υπάρχουν γραπτά. Έχουν μνημόνια πέσει πολλές φορές. Πυρκαγιές. Μάλιστα. Και επιθέσεις από τον. Για ποιον Άγιο μπορούμε να πούμε. Ο Άγιος Νταμιανός, εδώ με γνωστό ότι εσκήτευσε εδώ στο. Μάλιστα. Στην Σαμάρια. Και είναι γνωστό και από, το, από την ιστορία του Αγίου Κοσμά, το ζωγραφίτη, που έγραφε στο βίο τότε τον έχει επισκεφτεί. Και είχε εντολή από τον γέροντά του να μην κοιμάται έξω από το κελί του. Και το βράδυ ξεκίνησε. Έτυχε κακοκαιρία, χάθηκε στον δρόμο και μετά με την προσευχή του και στον Θεό και βρέθηκε μπροστά στο κελί του. Και ποιος άλλος Άγιος είναι ο Άγιος Ιερομάρτης, ο Σιωμάρτης Τιμόθεος. Και Μάθος και ο Αγαθάγγελος. Για τον Αγαθάγγελο έχουμε πει. Ασκήτευσε και αυτός, είχε και αυτός αρνηθεί τον Χριστό. Με κάποια περιστατικά υπογενικά. Με τους Τούρκους. Ναι. Και μετά εδώ πάλι, όπως και ο Άγιος Αγαθόγγελος, έκανε εδώ μετάνοια στο μοναστήρι, έγινε μοναχός. Και πήγε και ομολόγησε τον Χριστό. Και έλεγα και εντολή από τον γέροντά του να μην περάσει από το χωριό. Ήταν έγκαμος, να μην περάσει από το χωριό. Και όταν πέρασε κοντά στο χωριό του, τον γνωρίσανε και οι άνθρωποι και οι κόρες του τρέξανε πίσω του να τον δούνε. Και αυτός για να τηρήσει την εντολή του γέροντά του δεν σταμάτησε να τον δούνε και έτρεξε πιο γρήγορα και έφυγε. Και δεν σταμάτησε να τον δούνε οι θυγατέρες του. Μάλιστα. Και είπα ότι θα τον δούνε μετά και όταν έλαβε το μαρτύριο, μετά περάσανε τα αιματωμένα ρούχα του από το χώριο και έτσι τον. Έτσι τον είδαμε. Άλλος Άγιος ποιος είναι. Αυτή είναι. Στη μέση είναι ο Άγιος Αθανάσιος Κωνσταντινούπολης. Ο Άγιος Αθανάσιος Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης. Ναι, ήταν και εδώ και αυτός, αδελφός της Μονής μας. Μάλιστα.
Και ο Άγιος Αγαθάρκελος και ο Άγιος Αντώνιος. Δίπλα του είναι ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς. Μάλιστα. Που τέλεσε και εδώ ηγούμενος της Μυρούνης. Ο υπέρμαχος της Νοεράς Προσευχής, ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς. Και ηγούμενος της Μυρούνης. Και δίπλα είναι ο Άγιος. Ο Άγιος Δομέθιος, ο Άγιος Ιάκωβος και Δαμιανός. Ιάκωβος και Δαμιανός. Από εκεί είναι ο Άγιος Αντώνιος, ο θεμελίος στη Λαύρα του Κιέβου. Μάλιστα. Εδώ κόρα δική μας. Μάλιστα, και έφυγε και πήγε στη Ρωσία. Δίπλα ο Άγιος. Τον έστειλε ο Γέροντάς, με αποκάλυψη του Θεού, δύο φορές τον έστειλε. Μάλιστα, και δίπλα. Και η νεαρή αυτή είναι, στην μέση είναι ο Αγαθάγγελος και από δίπλα είναι ο Τιμόθεος. Και Άγιος Τιμόθεος, μάλιστα. Αυτή η οκτώ είναι και η κτήτωρα της μονής μας, πολυχερία. Και τώρα κρατάει αυτή την αγωνιστική ομολογιακή στάση το μοναστήρι κατά του οικουμενισμού και της παγκοσμιοποίησης. Και νομίζω είχε γίνει και ένα θαύμα με τον Άγιο Αγαθάγγελο όταν... Ναι, το 1973-74 με τον Αθηναγόρα, όταν πήγε ο εκκλησιαστικός να ανοίξει την πόρτα, τον κατέλαβε άρρητος ευωδία. Ιστορία, ο ιερομόναχος που έκανε εδώ την αγρυπνία τότε. Μάλιστα. Και μέριος, άρχισε να ευωδιάζανε τα λείψανα του Αγίου. Του Αγίου Αγαθαγγέλου. Ναι. Εις ένδειξη. Και μετά έκαναν, ήταν κυκλωμένο το μοναστήριο από αστυνομία. Μάλιστα. Αυτή είναι η γυναίκα. Και έπειτα έκαναν αγρυπνία στον Αγίο για να τους βοηθήσει. Και όταν μετά την αγρυπνία μπήκε ο εκκλησιαστικός και ήταν γεμάτη εκκλησία από ευωδία. Πολύ αισθητή ευωδία. Μάλιστα. Εισένδειξε ότι ήταν αρεστή η ομολογία της μονής κατά του μνημονεύοντος, κατά του που Αθηναγόρου. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ πάντα. Αυτόν τον άγγελο, τον αρχάγγελο, είδε κάποιος προσκυνητής το 1986 που του έδειξε ότι αν δεν έχει τη μετάνοια δεν πρόκειται να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Και ο αγώνας του μοναχού.
Θα
αγώνα. Θέλει να σε θυμίσω. Μισό λεπτό να το δείτε. Αλλά εγώ το. Πάνω αυτά τώρα. Πόσο μόνο είσαι, 60. Τι έτσι. 60. Δεν είναι έτσι, λέω, ναι. Πάντα κάνω αυτό. Φιλότητα και δαρμό. Γιατί έχω σαν
Λουτσέγκο. Thank you.
No, oh, no.
Bye.
πατέρας μου είναι 63. Η μητέρα μου την έχω χάσει πριν 2 χρόνια. Ακούγεται, είναι, έχει ήχο. Τι ωραίο μοναστήρι που έχουμε. Το βλέπεις? Το είδα, ναι. Χτύπα το ξύλο κάτω. Τράβηξες το φίδι πριν.
φωνάξω, λες. Το ξαναρέσκει φαίνεται αυτό. Δεν χωράμε χωράμε απάνω. Κάνει δρομολόγιο, κάνει και δεύτερο. Καταλαβαίνετε. Να πάμε να φωνάξω. Να κάτσουμε να κάτσουμε πίσω γιατί δεν έχω να πιω. Τίποτα, αλλά. Το τι. Και τον ήλιο κάτσε μέσα στο μαρτύριο. Μέχρι ήταν καταγγελία, ήταν με ένα ήλιο. Και τον αδόγο σου ο άντρας που έφερε με δικό μας άδει. Και μου είχε το ρανίκι να κάνει να σούμε καλότερα. Αυτό και δεν θα πάμε. Είναι σημασία.
ποιο εκκλησάκι είναι αυτό της γης, ε? Και ο κατίνητος, αυτά πάνω της, που είναι ο μοναχός κάτι μεταφέρεται.